Αμήν. Καθίστε, αδελφοί. Με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 667. Είναι από τον Ισαΐα, το βιβλίο του Ισαΐα του Προφήτου, 62 κεφάλαιο και 10 εδάφιο. Σελίδα 667, 62, ξιβήτα και 10 κεφάλαιο. Εδάφιο. Περάσατε δια των πυλών. Ετοιμάσατε την οδόν του λαού. Επισκευάσατε την οδόν. Εκρύψατε τους λίθους. Υψώσατε σημαίαν προς τους λαούς. Ιδού ο Κύριος διεκήρυξε ως τον άκρον της γης, είπατε προς την θυγατέρα της Ιών, ιδού ο σωτήρ σου έρχεται. Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού και το έργον αυτού είναι ενώπιον αυτού. Και θέλουν συνονομάσει αυτούς ο Άγιος λαός, ο λελιτρωμένος του Κυρίου, και εσύ θέλεις ονομαστεί επιζητουμένη πόλης ουκ εγκαταλελειμμένη. Να πάμε, αδελφοί, και στη σελίδα 1078, σελίς 1078, να διαβάσουμε τη Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το πρώτο κεφάλαιο και το 19 εδάφιο. Σελίς 1078, Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων εις των οποίων καλά κάμνετε καλά να προσέχετε, ως εις λίχνον φέκοντα εν σκοτεινό τόπο, έως σου έλθει η αυγή της ημέρας, και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Αυτή είναι η προτροπή, αγαπημένα μου αδέλφια, του Πνεύματος του Αγίου. Ότι κάνουμε πολύ καλά, ο άνθρωπος κάνει πολύ καλά όταν εξετάζει τον προφητικό λόγο και πάνω στον οποίον στηρίζεται, έχοντας βεβαιότερον στη ζωή του το Λόγο του Θεού. Γιατί οι άνθρωποι στηρίζονται σε πολλά πράγματα, σε πολλά λόγια και σε πολλές υποσχέσεις. Παραδείγματος χάρη στηρίζονται στους γονείς τους. Μία γυναίκα παντρεμένη στηρίζεται στον άντρα της. Ένας άντρας στηρίζεται στη γυναίκα του. Μία οικογένεια στηρίζεται στη δουλειά. Άλλος άνθρωπος στηρίζεται στη μόρφωση. Σε πολλά πράγματα μπορούμε να στηριχθούμε. Στην πρίκα, στην περιουσία. Σε πολλά πράγματα μπορεί να στηριχτεί ο άνθρωπος. Όμως ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει ότι εκείνο το οποίο είναι καλύτερο για τον άνθρωπο και βεβαιότερον, δηλαδή ασφαλέστερον, είναι να στηρίζεται ο άνθρωπος στη ζωή του πάνω στο Λόγο του Θεού και ιδιαίτερα πάνω στον προφητικό Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού γνωρίζει τα πάντα. Και μάλιστα, αδελφοί αγαπητοί, δεν γνωρίζει μόνο το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, αλλά διέρχεται μέχρι διαιρέσεως καρδίας και πνεύματος και γνωρίζει τα βάθη της ψυχής του ανθρώπου. Τα βάθη της ψυχής του ανθρώπου. Θέλει ένας άνθρωπος να βρει μια κοπέλα για να την παντρευτεί. Ποιος θα του δώσει πληροφορίες? Θέλει ένας άνθρωπος να βρει μια δουλειά και βρίσκει μία, δύο δουλειές και πρέπει να εκλέξει. Ποιος θα του δώσει τις σωστές πληροφορίες και τη σωστή συμβουλή? Βεβαίως πηγαίνουμε και ρωτάμε διάφορους ανθρώπους, αλλά αυτός, αδελφοί αγαπητοί, που ξέρει τα πάντα και το καλύτερο στη ζωή του ανθρώπου, γιατί ξέρει το μέλλον και την ευλογία του ανθρώπου, είναι ο Θεός και ο Λόγος του Θεού. Και καλά κάνουμε, μας πληροφορεί ο Λόγος του Θεού, που προσέχουμε με πάσαν προσοχή, με τα πάσης προσοχής τον προφητικό λόγο και τον έχουμε βεβαιότερο, γιατί αυτός είναι λιχνάρι φέγγον σε σκοτεινό τόπο. Όπως είναι ένας άνθρωπος που έχει ένα λιχνάρι που φέγγει σε ένα σκοτεινό τόπο και δεν είναι χαμένος, δεν είναι σε αδιέξοδο, δεν φοβάται που θα πάει και τι θα κάνει, αλλά προχωράει ασφαλώς γιατί βλέπει μπροστά του. Και αυτό να το προσέξουμε, σας παρακαλώ αδελφοί. Βλέπει μπροστά του. Ο άνθρωπος λοιπόν που προσέχει το Λόγο του Θεού έχει φως. Γι' αυτό και δεν πέφτει σε παγίδες, δεν πέφτει σε γκρεμούς,
δεν πέφτει σε αποτυχίες, σε καταστροφές, αλλά προχωράει από ευλογία σε ευλογία. Βρίσκει το σωστό μονοπάτι, βρίσκει τη σωστή διέξοδο, με την προϋπόθεση βεβαίως να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι ναι, ο Λόγος του Θεού του δείχνει και τον διδάσκει το δρόμο τον οποίο πρέπει να περπατήσει, αλλά μερικές φορές ο δρόμος αυτός δεν είναι έτσι πως τον θέλει η καρδιά μας. Δεν είναι έτσι πως τον θέλει η καρδιά μας και διαφοροποιείται. Και τώρα έχει να εκλέξει ανάμεσα σε δύο δρόμους. Το δρόμο που θέλει η καρδιά σου, η καρδιά του ανθρώπου, η επιθυμία του ανθρώπου και το δρόμο που συστήνει, που αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε βέβαιοι και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού πρέπει να είναι βεβαιότερος από οτιδήποτε άλλο, ώστε να πούμε ανεξάρτητα με αυτό που θέλω τώρα ή πιστεύω τώρα ή νομίζω ότι είναι καλύτερα τώρα, εγώ θα προχωρήσω σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και στο μέλλον θα αποδειχθεί ότι έκανες την καλύτερη εκλογή. Διάλεξες το τέλειο, το αγαθόν, το ευάρεστον, που είναι αφενός μεν το θέλημα του Θεού, αφετέρου είναι και για τη ζωή σου, ότι το καλύτερο. Ό,τι το καλύτερο, την άριστη επιλογή. Και πώς θα είμαστε βέβαιοι? Βεβαιότεροι, βέβαιοι θα είμαστε, αδερφοί αγαπητοί, μόνο αν πιστεύουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει, ότι ο Θεός είναι ζωντανός, ότι δεν είναι μία θρησκεία, όπως θέλουν να την παρουσιάσουν οι άνθρωποι το χριστιανισμό, δεν είναι μία θρησκεία, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο συγκεκριμένο, ανεστημένο, πανταχού παρόν, που στέκεται πάντοτε δίπλα σου, να ακούσει τη φωνή της κραυγής σου, να ακούσει τη φωνή της προσευχής σου, να ακούσει τη φωνή της ηκεσίας σου, να ακούσει το παράπονό σου και να ενεργήσει, εάν του το επιτρέψεις εσύ, κατά το δικό του τρόπο, σύμφωνα με το δικό του θέλημα, με τη βεβαιότητα ότι τούτο είναι η απόλυτη, και το τονίζω κάθε φορά με τη χάρη του Χριστού, η απόλυτη ευλογία του Θεού για σένα. Γιατί μπορεί στη ζωή σου να είσαι πετυχημένος, να πάνε καλά τα πράγματα, όμως υπάρχει ένας δρόμος που είναι εξασφαλισμένα η απόλυτη ευλογία του Θεού. Και αυτός ο δρόμος είναι μόνο ο δρόμος που θα σε διδάξει ο Θεός. Με το Λόγο Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο, με τις περιστάσεις της ζωής σου. Δεν θα περπατάς πια στο σκοτάδι, αλλά θα έχεις ένα φανάρι ζωντανό που δεν σβήνει, ένα δυνατό φανάρι που θα σου φέγγει το δρόμο, ώστε η πορεία σου να είναι εξασφαλισμένα η ευλογία του Θεού. Ας στρέψουμε λοιπόν και εμείς το βλέμμα μας σήμερα στον προφητικό λόγο, εκεί που διαβάσαμε με τη χάρη του Χριστού, που είναι γεγραμμένο «Περάσατε, περάσατε δια των πυλών». Όμως δεν θα αρχίσουμε από εκεί. Λίγο πριν, στο 61 κεφάλαιο, στο ξιάλφα, αποκαλύπτει ο προφητικός λόγος τον Χριστό και το έργο του Χριστού. «Πνεύμα Κυρίου του Θεού μου είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε δια να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς, με απέστειλε δια να ιατρεύσω τους συντετριμένους, να ελευθερώσω τους εχμαλώτους, να ανοίξω τα δεσμοτήρια των δεσμίων και να κηρύξω εν αυτόν ευλογημένο χρόνο στη ζωή του ανθρώπου». Ο Χριστός λέει, εγώ είμαι αυτός τον οποίον έστειλε ο Πατέρας, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, με έχρισε δια Πνεύματος Αγίου και μου έδωσε αποστολή και έργο να ευαγγελίζομαι, να ευαγγελίζομαι τους φτωχούς τη βασιλεία των ουρανών και τη χαρά του ουρανού. Με απέστειλε να ιατρεύσω τους συντετριμένους, με απέστειλε να ελευθερώσω τους εχμαλωτισμένους, τους δεσμίους. Και τούτο γίνεται επειδή με έχρισε δια Πνεύματος Αγίου. Και όλους αυτούς να τους συνάξω και να τους φέρω στην εκκλησία μου. Να τους κάμω δικό μου πίμνιον, όπου ο καλός ποιμένας θα είμαι εγώ και τα πρόβατα της βοσκής τους, της βοσκής μου θα είναι αυτή. Αυτό είναι η αποστολή μου. Αλλά όχι μόνο. Στο επόμενο κεφάλαιο λέει, η αποστολή μου ακόμη είναι να συστήσω τη Σιών.
να την ευλογήσω, να την αυξήσω. Δηλαδή ο Θεός φέρνει τα πρόβατα της βοσκής του, τα φέρνει στην εκκλησία και τώρα σαν εκκλησία η αποστολή του είναι να την ευλογήσει την εκκλησία. Και όταν ευλογεί ο Θεός την εκκλησία, ευλογεί όλους μας. Και ομολογεί, δια την Σιών δεν θέλω σιωπήσει, δια την Ιερουσαλήμ δεν θέλω ησυχάσει, έως ότου η δικαιοσύνη της εξέλθει από πού? Από εκεί που είναι κρυμμένη, από τη σχισμή του βράχου. Εξέλθει ως λάμψης, και να το προσέξουμε αυτό αδερφοί, η αποστολή του Χριστού είναι να αποκαλύψει, να φανερώσει σαν λάμψη τη δικαιοσύνη της εκκλησίας και η σωτηρία ως λαμπάς καιωμένη να εξέλθει. Σαν λαμπάδα που καίγεται να είναι η σωτηρία της εκκλησίας και η σωτηρία των παιδιών του Θεού και η δόξα της, η δικαιοσύνη της να εξέλθει σαν λάμψης. Αυτή είναι η αποστολή του Χριστού. Και αν πάμε και στο επόμενο κεφάλαιο, στο ξηγάμα, τότε θα δούμε την κρίση του Θεού. Ποιος είναι αυτός που έρχεται εξ εδώ με ημάτια ερυθρά, ούτως ένδοξος εις την στολήν, περιπατών εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού. Εγώ είμαι ο λαλών εν δικαιοσύνη, ο ισχυρός εις το σώζην. Επάτησα μόνος των λινών και ουδείς εκ των λαών ητο μετεμού, και κατεπάτησα αυτούς εν το θυμό μου και κατελάκτησα αυτούς εν τη οργή μου, και το αίμα αυτόν εραντίστη επί τα ημάτια μου και μόλυνα όλην τη στολή μου. Και με τόσο λίγα λόγια, αλλά τόσο αποκαλυπτικά μας αποκαλύπτει ο προφητικός λόγος του Θεού, το σχέδιο του Θεού, τον ερχομό του Χριστού, τη δημιουργία της Εκκλησίας, όπως είπε στον Πέτρο, εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας εγώ ο Χριστός θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου, την ευλογία της Εκκλησίας, την αρπαγή της Εκκλησίας στον ουρανό και την κρίση μετά την αρπαγή στην εφταετία και τη Δευτέρα Παρουσία, την εκδήλωση του θυμού και της οργής του Θεού. Όμως αδερφοί αγαπητοί, όλο το έργο το κάνει ο Χριστός. Όμως, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, ο Θεός θέλει κάτι να κάνουμε κι εμείς. Έχουμε κι εμείς αποστολή. Ποιοι εμείς? Εμάς που μας έφερε ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία. Πότε? Λίγο πριν την οργή του Θεού. Η πρώτη αποστολική Εκκλησία έχει αποστολή. Να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη για να ακουστεί ο Λόγος του Θεού και ο Χριστός να δημιουργήσει την Εκκλησία Του. Αλλά και η τελευταία Αποστολική Εκκλησία έχει αποστολή. Να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη, ο Χριστός να οικοδομήσει την Εκκλησία Του για να έρθει να την παραλάβει. Αλλά η πρώτη Αποστολική Εκκλησία έχει έργο και η τελευταία Αποστολική Εκκλησία έχει έργο. Και η δόξα του πρώτου εσχάτου οίκου, λέει η Γραφή, θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου. Δηλαδή αυτά τα οποία κάνει ο Θεός σήμερα, αλλά ιδιαιτέρως αυτά που προτίθεται να κάνει στο μέλλον, είναι αξιοθαύμαστα. Και είναι μέγα θαύμα ότι μέσα από το σκοτάδι δημιουργεί Εκκλησία ο Χριστός. Πώς σε έσωσε, πού σε βρήκε, πώς δημιουργήθηκε αυτή την Εκκλησία? Μη μου πείτε αδελφοί ότι αυτή η Εκκλησία και όλες οι Εκκλησίες στην Ελλάδα και στον κόσμο που στηρίζονται στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ποιος τη δημιούργησε? Μην μου πείτε ότι είναι δυνατόν να δημιουργήσει άνθρωπος εκκλησία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι αδύνατον. Γιατί άνθρωπος δεν μπορεί να σώσει. Ούτε σας ήξερα, ούτε γνωριζόμαστε μεταξύ μας όλοι, ούτε με ξέρατε. Αλλά σήμερα είμαστε όλοι αδέλφια, γιατί κάποιος μας γέννησε. Και αυτός ο κάποιος είναι ο πατέρας μας ο ουράνιος, με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα του Άγιο, και γέμισε την καρδιά μας με αγάπη. Κάποιος μας βάφτισε εν Πνεύματι Αγίω και Πυρή, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Κάποιος μας διδάσκει, και μη γέννητο να είναι άνθρωπος αυτός που μας διδάσκει στην Εκκλησία. Όλοι εσείς είστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Κάποιος μας αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού. Εμείς ερχόμαστε μια ώρα στην Εκκλησία, αλλά όλη την ημέρα το Πνεύμα του Άγιο μας ακολουθεί. Μας ελέγχει. Αν δεν είχαμε τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου, όλοι θα γυρίζαμε δεξιά και αριστερά. Αν δεν είχαμε τη ζωή του Πνεύματος του Αγίου, όλοι θα είμαστε νεκροί για τις παραβάσεις μας και τις αμαρτίες μας. Αν δεν είχαμε το αίμα του Ιησού Χριστού, όλοι θα είμαστε χαμένοι.
Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Η ζωή στην Εκκλησία δεν είναι μια ώρα, δύο ώρες, άντε και την Κυριακή. Η ζωή στην Εκκλησία είναι 24 ώρες το 24ωρο. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο αρχηγός μας δεν είναι ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος. Είναι ένας συγκεκριμένος, ένδοξος, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν είναι, επειδή δεν είναι άνθρωπος να πηγαίνει σε έναν, ούτε άγγελος είναι που μπορεί να κάνει επίσκεψη σε έναν άνθρωπο, αλλά είναι ο Θεός που είναι πανταχού παρόν, και ενώ επισκέπτεται εμένα επισκέπτεται και σένα, και ενώ επισκέπτεται σένα επισκέπτεται και τον άλλον, και μας επισκέπτεται όλους και μας διδάσκει, μας περιθάλπτει, ιδιαιτέρως μας σώζει, είναι ισχυρός στο σώζει, μας λυτρώνει, μας βοηθάει. Αλλά όπως απέστειλε ο Θεός τον Ιησού Χριστόν τον άνθρωπο χωρίς να χάσει τη θεϊκή του υπόσταση σαν Λόγος Θεού, όπως τον απέστειλε με συγκεκριμένη αποστολή και έργο, έτσι και ο Ιησούς Χριστός μας αποστέλει, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Κύριός μας και ο Θεός μας, με συγκεκριμένη αποστολή και έργο, που ιδιαιτέρως για την τελευταία Αποστολική Εκκλησία είναι αυτό που διαβάσαμε. Βρεθήκατε μέσα στην Εκκλησία, τώρα περάσατε δια των πυλών, βγέστε έξω από την Εκκλησία. Και εκεί έξω από την Εκκλησία τι θα κάνατε, ετοιμάσατε την οδόν του λαού που έρχεται. Μην εξετάζεις το θέμα ότι φαίνεται ότι είσαι εγκαταλελειμμένη Εκκλησία, ηρημωμένη μέσα σε τόσο λαό, τόσοι λίγοι. Δεν είναι εκεί το θέμα, αδερφοί αγαπητοί. Το λίγοι ή το πολύ δεν είναι δική μας δουλειά. Ο αγιασμός σου είναι η δική σου δουλειά, η υπακοή σου στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δική σου δουλειά, το έργο που σου έχει δώσει ο Θεός είναι η δική σου δουλειά, και όλα τα άλλα ο Θεός θα τα κάνει. Μάλιστα, για να είμαστε απολύτως βεβαιωμένοι και ασφαλείς, μας λέγει ο Λόγος του Θεού, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα εγώ θα σας τα προσθέτω. Και είμαστε μάρτυρες ότι όλα τα άλλα μας τα προσθέτει ο Θεός, και μας τα πρόσθεσε και μας τα προσθέτει, και πιστεύουμε και θα συνεχίσει να μας τα προσθέτει, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι αψευδής. Πάσαν την μέρημναν ημών, την αγωνία, τι θα γίνει, τι θα κάνω, ρίψατε επ' αυτόν, τον πατέρα σας τον ουράνιο, γιατί αυτός φροντίζει για σας. Είναι ο πιο καλός πατέρας. Μπορεί ο πατέρας σου στη γη αυτή να μην φροντίζει καθόλου για σένα, αλλά και μπορεί και να φροντίζει πάρα πολύ για σένα. Εάν δεν φροντίζει για σένα, δεν έχεις καμιά ελπίδα. Εάν φροντίζει πάρα πολύ για σένα, έχεις ελπίδα αλλά είναι ματέα, γιατί δεν έχει και τις δυνατότητες, τι να κάνει, πού μπορεί να σε βοηθήσει. Αν όμως, αδερφοί αγαπητοί, στρέψουμε την ελπίδα μας και το βλέμμα μας στον πατέρα μας τον ουράνιο, που πραγματικά φροντίζει για μας γιατί μας αγαπάει, τότε η ζωή μας είναι σε ασφάλεια αλλά και σε ευλογία. Δόξα να έχει το όνομα του Χριστού. Μη βλέπεις λοιπόν την έννοια του ηρημωμένου και του εγκαταλελειμμένου, που πιθανόν να ισχύει και στους περισσότερους από μας ισχύει, γιατί ο άνθρωπος τι είναι, αδερφοί, εγκαταλελειμμένος είναι. Μεγαλώνεις, πάνε, σ' αφήνουν τα παιδιά σου. Μικρός είσαι, σ' αφήνουν οι γονείς σου. Μεγάλος είσαι, σ' αφήνουν ο σύντροφός σου. Εγκαταλελειμμένοι είμαστε. Και μάλιστα ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Έλθετε πάντες σκοπιώντες και υπεφορτισμένοι προς εμένα, και εγώ θα δώσω ανάπαυση στη ψυχή σας. Μπορείτε να βρείτε κανέναν άνθρωπο που να μην είναι κουρασμένος και φορτωμένος από τις μέρημνες, από τα βάσανα του κόσμου τούτου? Και αν υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος, προσώρας είναι. Για λίγο είναι. Είναι νέος, είναι παιδί, έχει τον πατέρα του, τη μητέρα του. Όμως περνάνε τα χρόνια. Περνάνε τα χρόνια και λιγοστεύουν οι δυνάμεις των γονιών, λιγοστεύουν οι δυνάμεις οι δικές μας. Το περιβάλλον ιδιαίτερα γίνεται όλο και πιο άσχημο, και είναι γεγραμμένο αυτό. Εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιρή κακή. Και τι σημαίνει καιρή κακή? Σε όλα. Και στο περιβάλλον και στην οικονομία και στη δουλειά και στις σχέσεις των ανθρώπων.
πατού θα είναι, τα πράγματα θα δένουν χειρότερα. Μην ελπίζει κανένας άνθρωπος, καλά είμαι από εμάς, δεν υπάρχει κανείς που να πει ότι η αυριανή ημέρα θα είναι καλύτερη. Τώρα το καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι του κόσμου τούτου, φοβόνται την ύφεση. Τα χρηματιστήρια διαλυθήκανε. Εγώ λέω από τη δουλειά μου, αλλά όλες οι δουλειές είναι έτσι. Έρχεται μεγάλη ανεργία, κύμα ανεργίας. Και δεν μιλάω σαν επαγγελματίας, μιλάω σαν χριστιανός. Αλλά και σαν επαγγελματίας βλέπω να επαληθεύονται οι λόγοι του Θεού. Δεν θα έρθει καλύτερο. Θα γίνονται πόλεμοι κατά τόπους. Οι άνθρωποι θα μισούν ο ένας τον άλλον. Η εγκληματικότητα θα αυξάνει. Το immorality που λένε οι Αμερικάνοι, που είναι εγκληματικότης, είναι αμαρτία. Είναι όλα, η αμαρτία θα αυξάνει, η εγκληματικότητα θα αυξάνει, η κακία θα αυξάνει, τα διαζύγια θα αυξάνουν και αυξάνουν και θα πολλαπλασιάζονται. Οι άνθρωποι θα απομονώνονται. Τώρα στην Αμερική, στις τηλεοράσεις της Αμερικής, υπάρχει κάθε συνέχεια 24 ώρες το 24ωρο μια γωνίτσα με ένα φως. Αν είναι, λέει, πράσινο, σημαίνει όποιος θέλει μπορεί να βγει ελεύθερα από το σπίτι του. Αν είναι πορτοκαλί, από το σπίτι σου βγαίνεις με προσωπική σου ευθύνη. Και αν είναι κόκκινο, απαγορεύεται να βγεις από το σπίτι. Πού? Στην Αμερική. Είναι γραμμένο και αυτό θα γίνεται και θα γίνεται όλο και χειρότερο. Οι καιροί θα είναι όλο και πιο κακοί. Οι άνθρωποι θα είναι όλο και πιο σκληροί. Ο διάβολος όλο και θα αυξάνει την κυριαρχία του. Αλλά μέσα σε αυτό, αδερφοί, το αυξανόμενο, πυκτό, νυχτό σκοτάδι θα αυξάνει το φως του Κυρίου. Και τι μας λέει τώρα ο Θεός? Ελάτε να σας πω. Εσείς βγείτε έξω από την εκκλησία, περάσατε από τα σπήλα έξω, ετοιμάσατε την οδόν γιατί λαός έρχεται μέσα. Μην βλέπετε τώρα την προσωρινή αμαρτία, την προσωρινή θλίψη. Αυτά όλα θα αυξάνουνε, αλλά σε σένα η χαρά του Κυρίου θα μεγαλώνει. Ετοιμάσατε την οδό του λαού, επισκευάσατε την οδό, γιατί κάποιος την χαλάει. Θυμάστε, όταν ήμουν μικρός, χιόνιζε πολύ στο Μαρούσι και δεν μπορούσαμε ούτε να μπούμε ούτε να βγούμε. Και θυμάμαι, έβγαινε ο πατέρας μου με το φτιάρι και με την τσάπα και άνοιγε το δρόμο για να μπορέσουμε και να βγούμε και να έρθει κάποιος. Να καθαρίσουμε το δρόμο. Καθάρισε το δρόμο, γιατί κάποιος βάζει εμπόδια για να μην μπορεί να έρθει ο λαός μέσα. Εσύ θα τον καθαρίσεις το δρόμο. Βγάλε τις πέτρες να μη σκοντάφτουν οι άνθρωποι και ύψωσε σημαία προς τους λαούς. Και ποια είναι η σημαία? Η Γραφή μας εξηγεί, η σημαία αυτού είναι η αγάπη με το Λόγο του Θεού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αλλά και με την αγάπη του Θεού ενκεχημένη στις καρδιές μας, μπορούμε να προετοιμάσουμε, να τακτοποιήσουμε το δρόμο για να έρθουν αυτοί για τους οποίους σήμερα προσευχόμαστε. Δεν θα έρθουν με την πειθό μας, δεν θα έρθουν με την ικανότητά μας, με τη δύναμή μας. Αδερφοί αγαπητοί, θα έρθουν με την υπακοή μας στο Ευαγγέλιο πρώτον, με την υποταγή μας στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου δεύτερον και με την αγάπη μας τρίτον. Αυτή είναι η οδός. Γιατί? Γιατί ο Κύριος διεκήρυξε έως άκρον της γης. Υπάρχει μια διακήρυξη από τον προφητικό λόγο που καλά κάνουμε και στρέφουμε, γιατί αυτός ο προφητικός λόγος είναι αληθινός και εξάπαντος θα εκτελεστεί. Εξάπαντος. Ο Κύριος διεκήρυξε έως τον άκρον της γης, πέστε προς την θυγατέρα της Ιών, πέστε προς την εκκλησία του Χριστού, ιδού ο σωτήρ σου έρχεται, ο ισχυρός εις το σώζειν έρχεται. Και πώς έρχεται? Ο μισθός αυτού είναι με ταυτού. Η ανταμοιβή η δική του δεν είναι ο μισθός για μας. Η ανταμοιβή η δική του, το έργο αυτού είναι ενώπιον αυτού. Έχει έργο και ανταμοιβή.
Και το έργο του είναι, αδερφοί αγαπητοί, να πεθάνει για τις αμαρτίες των ανθρώπων, να αναστηθεί για τη δικαίωση των ανθρώπων, να προσεύχεται και να μεσητεύει υπέρ της σωτηρίας των ανθρώπων. Το έργο του είναι η σωτηρία. Τι λέει η Γραφή? Ο Κύριος προσέθεται στην Εκκλησία καθημέραν τους σωζωμένους. Έξω τους έσωζε, τους έφερνε και τους έβαζε μες στην Εκκλησία. Ο Κύριος έρχεται μαζί με το έργο του που είναι η σωτηρία και το μισθό του που είναι ο λαός. Ο Κύριος θα φέρει το λαό. Εσύ θα προετοιμάσεις και ο Κύριος θα φέρει το λαό. Θα τον προσθέσει μέσα. Δεν θα τον φέρεις εσύ. Δεν θα τον προσθέσεις εσύ. Δεν θα φέρεις εσύ τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τους συναδέλφους, τους συγγενείς σου, τους κουρασμένους, τους φορτισμένους. Αυτό είναι δουλειά του Χριστού. Τι κάνει δηλαδή ο Χριστός? Όταν το πρόβατο χαθεί το απολωλός, ποιος ψάχνει να το βρει? Εσύ? Δεν μπορείς. Ο Χριστός ψάχνει να το βρει. Ο Χριστός πηγαίνει σε εκείνα τα κακοτράχαρα μέρη που είναι τραυματισμένο το προβατάκι, δυστυχισμένο, κουρασμένο, ετοιμοθάνατο και δίπλα ο λύκος έτοιμος να το φάει. Και ο Ιησούς Χριστός πηγαίνει, το παίρνει στην αγκαλιά του και πού το φέρνει? Στην Εκκλησία. Αλλά αυτό το οποίο μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού είναι τώρα δεν θα φέρνει όπως τότε ένα-ένα προβατάκι. Τώρα θα φέρει τον λαό του. Λαό πολύ. Και εσύ πρέπει να ετοιμαστείς. Και εσύ πρέπει να προετοιμαστείς. Εσύ πρέπει να ετοιμαστείς το λόγο του Θεού. Να μάθεις ότι είναι ασφαλέστερον και βεβαιότερον να υποτάσσεσαι και να υπακούς το λόγο του Θεού. Εσύ πρέπει να μένεις στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και να μάθεις ότι είναι ασφαλέστερον και βεβαιότερον να σου μιλάει δια Πνεύματος Αγίου ο Θεός και να σε συμβουλεύει. Εσύ πρέπει να μένεις στην αγάπη του Θεού και να μάθεις ότι η αγάπη του Θεού είναι αυτή που καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και ότι η αγάπη έχει δύναμη. Και η αγάπη ο άνθρωπος δεν έχει αν ο Θεός δεν πλημμυρίσει την καρδιά του δια Πνεύματος Αγίου με αγάπη. Ώστε να είναι ανοιχτές οι πύλες, καθαρισμένοι οι δρόμοι, όταν ο Ιησούς Χριστός θα φέρνει το λαό του, να μην σκοντάψει κανένας πάνω στην δική σου ασοφία και απροσεξία, στη δική σου αμεριμνησία, για να μην πω στη δική σου αμαρτία. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, η αποστολή μας, έχουμε μία αποστολή. Η αποστολή μας είναι να εννοήσουμε ότι είμαστε λοιποί σοφίας και να ζητήσουμε σοφία από το Θεό. Η αποστολή μας είναι να εννοήσουμε ότι είναι απαραίτητο ο Λόγος του Θεού να είναι ο κυρίαρχος στη ζωή μας, ο Χριστός να είναι ο βασιλιάς μας. Να εννοήσουμε ότι πρέπει να ανάγκη να διοικούμεθα υπό του Πνεύματος του Αγίου. Να διοικούμεθα, όχι να διοικούμεθα από το μυαλό μας, από την καρδιά μας ή από ανθρώπους, από το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ανάγκη η καρδιά μας να είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού. Όχι αγάπη ανθρώπινη που είναι δώσ' μου για να σου δώσω, γιατί αν δεν μου δώσεις γιατί να σου δώσω. Όχι αγάπη σαρκική η οποία μετά από λίγο καιρό σβήνεται, χάνεται, εξαφανίζεται και μετατρέπεται σε μίσος, σε αηδία. Όχι αγάπη συμφέροντος. Τα δικά μου και τα δικά σου να είναι χώρια για να μην τζακωνόμαστε. Αλλά μία αγάπη, αδερφή αγαπητή, που έχει ένα ωραίο χαρακτηριστικό, υπηρετεί, θυσιάζει. Μία αγάπη Θεού. Μία αγάπη που δεν απαιτεί, αλλά προσφέρει. Μία αγάπη που δεν ζητάει, αλλά δίνει. Μία αγάπη, αδερφή αγαπητή, που δεν εξαρτάται από την προσφορά του άλλου, αλλά εξαρτάται από την καρδιά του ανθρώπου και από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μία αγάπη που αγαπάει. Αγαπάει εν πνεύματι και αληθεία. Εάν, αδερφέ, δεν πάρεις απόφαση σήμερα να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός, θα βλέπεις τη δόξα του Θεού να σε προσπερνάει και να μη σ' αγγίζει. Και αμφίβολον είναι και στο τέλος, όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα,
εάν η δόξα του Θεού θα σε έχει ετοιμάσει κιόλας. Αυτές οι μέρες είναι μέρες νέων πραγμάτων. Είναι αφετηρία νέων πραγμάτων. Πολλά πράγματα καινούργια θα κάνει ο Θεός στη ζωή μας, στην Εκκλησία μας, στην ανθρωπότητα. Νέα τάξεις πραγμάτων, νέες καταστάσεις ξημερώνουν που δεν μπορούμε να τις επηρεάσουμε. Αντιθέτως μπορούν να μας επηρεάζουν και να μας καταστρέφουν. Γι' αυτό τώρα ακόμη περισσότερο χρειαζόμαστε, αδερφοί, την παρουσία του Θεού και τη βοήθεια του Θεού. Η ασφάλειά σου είναι ο λόγος του Θεού. Η ασφάλεια της οικογένειάς σου είναι η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Η ασφάλεια της ζωής σου είναι η αγάπη του Θεού. Να αλλάξουμε κι εμείς, αφού ο Θεός αλλάζει τα πάντα, να αλλάξουμε κι εμείς τα πάντα στη ζωή μας, αγαπημένα μου αδέρφια. Να σταθούμε με περίσκεψη και με ταπείνωση μπροστά στο Θεό και να ομολογήσουμε σαν τον Ιώβ ότι είμαστε ουτιδανοί, τιποτένοι. Όταν γίνεται σεισμός θα είναι η αδυναμία του ανθρώπου. Όταν γίνεται τρικυμία ο καραβοκύρης χάνει τη σοφία του και τη δύναμή του. Όταν γίνεται πλημμύρα ο άνθρωπος τρομάζει. Όταν ακόμη βρέχει ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί ελεύθερος έξω, θέλει καταφύγιο. Όταν γίνεται πόλεμος οι σοφοί άνθρωποι προετοιμάζουν καταφύγια. Αδελφοί, τώρα που ξέρουμε εμείς ότι έρχονται, δεν πρέπει να μπούμε μέσα στο καταφύγιό μας. Δεν είναι για να φοβηθούμε, είναι για να προσέξουμε, είναι για να αγρυπνήσουμε, είναι για να προσευχόμεθα στην παρουσία του Θεού εξητώντας τη χάρη του Χριστού. Είναι αληθές, γιατί είναι γεγραμμένο, γιατί είναι ο προφητικός λόγος. Δεν πάει πίσω το ποτάμι με τίποτα. Το ποτάμι ξεκίνησε για να φτάσει στη θάλασσα. Τελείωσε. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, είτε το πιστεύουμε, είτε δεν το πιστεύουμε, ξεκίνησε προπολού. Φτάνουμε στο τέλος. Όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται τώρα στην ανθρωπότητα με το Ιράκ ενισχύει την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καταλαβαίνει την αδυναμία της και δημιουργείται η ανάγκη της ενοποίησής της σε στρατεύματα, σε όλα, σαν ένα κράτος. Και μας λέει η Γραφή ότι όταν θα εισέλθει ένα μικρό κέρας, τρία άλλα θα πέσουν. Χωρίστηκε η Ευρώπη. Πλησιάζουμε, αδελφοί. Και αυτά είναι τα σημεία που ο Θεός μας δείχνει για να έλθουμε εις Αυτόν. Να πούμε, εγώ τι κάνω τώρα και η οικογένειά μου. Και εμείς τι κάνουμε σαν Εκκλησία. Αδερφοί αγαπητοί, ετοιμαζόμαστε. Ετοιμαζόμαστε. Ετοιμάστητη να απαντήσεις Κύριον των Θεών σου. Ετοιμαζόμαστε. Πολλά θα γίνουν, πολλά θα δούμε, αλλά ο Θεός μας προτρέπει. Και σας το λέω με τα βεβαιότητος, ότι αυτό είναι πραγματικά λόγος Θεού. Μας προτρέπει η προσοχή μας στο Λόγο του Θεού, η εξήτησή μας στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, η ζωή μας μέσα στην αγάπη του Θεού. Αυτός είναι ο δρόμος σου για να είσαι χρήσιμος για τους συγγενείς σου, για τους φίλους σου, για τον άντρα σου, για τη γυναίκα σου, για τα παιδιά σου, για τους γονείς σου. Αυτός είναι ο δρόμος. Δεν μπορείς εσύ να σώσεις, δεν μπορείς εσύ να επέμβεις, δεν μπορείς εσύ να επηρεάσεις. Μπορείς όμως εσύ, αδερφέ αγαπητέ, να γίνεις φως, όπου όπως μέσα στο σκοτάδι όλα τα ζουζούνια που κυκλοφορούν στον αέρα και δεν τα βλέπεις αλλά υπάρχουνε, όταν ανάψει το φως μαζεύονται. Αυτό κάνει ο Χριστός. Όλα αυτά τα ζουζούνια τώρα που δεν μπορείς να τα πιάσεις,
Δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Δεν μπορείς να τους πεις έλα εδώ, φύγε εσύ, πήγαινε. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ζουζούνια βρώμικα, ζουζούνια καθαρά, όλ πάσης φύσεως πετούμενα. Μέσα στο σκοτάδι, όταν ανάψει φως, τα συγκεντρώνεις όλα. Το καταλάβατε, αδερφοί? Αυτό είναι όραση Θεού. Αυτό μου δείξε ο Θεός σήμερα το πρωί και χάρηκε η ψυχή μου. Ξέρεις, μου λέει, πόσα κυκλοφορούν στον αέρα? Λέω, δεν ξέρω, δεν βλέπω κανένα. Κυκλοφορούν όμως. Θέλεις να τα μαζέψεις? Ξέρεις πως τα μαζεύω εγώ? Πρώτα σκοτεινιάζω και ύστερα ανάβω φως. Αλληλούια. Πρώτα έρχεται το σκοτάδι και ύστερα ανάβω το φως. Και όταν ανάψω το φως, τι γίνεται? Όλα έρχονται στο φως. Δόξα στο Θεό. Ποιος θα φέρνει στο φως? Το φως είναι θαύμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος, μέθοδος, δυνατότης να μαζέψεις όλα αυτά τα ζουζούνια που πετάνε μέσα στον κόσμο αυτό. Ποιος μπορεί να το κάνει? Αλλά όμως είναι τόσο εύκολο. Αρκεί να σκοτεινιάσεις και να ανάψεις ένα φως. Να δεις πως όλα θα μαζευτούν. Και τα κουνούπια και οι σκνίπες, όλα θα μαζευτούν. Αυτό κάνει ο Χριστός, αδερφοί. Να το πούμε το σκοτάδι μια φορά ακόμη. Εν τεσσες χάτες ημέρες θέλους ήλθει η καιρή κακή, διότι οι άνθρωποι θα είναι άπιστοι. Να πούμε το φως ακόμη. Δια τη Σιών δε θέλω σιωπήσει και δια την Ιερουσαλήμ δε θέλω ησυχάσει, έως σου η δικαιοσύνη αυτής εξέλθει ως λάμψης και η σωτηρία αυτής ως λαμπάς καιωμένη. Και είναι άχρηστη η λάμψης και η λαμπάς καιωμένη στο φως του ήλιου. Φέρω μια λαμπάδα και να μπω μέσα. Θα πούνε τρελός είναι αυτός. Πότε είναι χρήσιμη η λαμπάδα? Αδερφοί, στο σκοτάδι. Και όσο πιο πυκνό είναι το σκοτάδι, τόσο πιο χρήσιμη είναι η λαμπάδα. Και όταν ανάψει η λαμπάδα, όλα τα ζουζούνια θα μαζευτούν δίπλα. Ετοιμάσθητη να απαντήσεις Κύριον τον Θεόν σου, γιατί ο Κύριος των δυνάμεων διεκήρυξε. Πολύ χάρηκα σήμερα και πιστεύω ότι και εσείς χαρήκατε. Γιατί κατάλαβα πόσο εύκολο είναι το έργο του Θεού όταν ο Κύριος το κάνει. Να γιατί σκοτεινιάζει ο κόσμος. Για να φανεί η λαμπάδα οικαιωμένη. Να φανεί η εκκλησία του Χριστού μέσα στο σκοτάδι. Και όλοι να μαζευτούνε εκεί που είναι το φως. Και εμείς, αδελφοί αγαπητοί, φως εκ του φωτός. Εκ του Θεού του αληθινού. Εγώ είμαι το φως του κόσμου και εσείς είσαστε το φως του κόσμου. Να πως θα μαζέψει γύρω σου ο Χριστός. Γη, αδερφέ, άκουσε το αυτό. Συγχώρεσέ με, Θεέ μου, και εσείς αδερφέ μου συγχωρήστε με. Είναι αποκάλυψης Κυρίου. Να πως θα μαζευτούν γύρω σου όλοι οι δικοί σου. Όταν πέσει το σκοτάδι, εσύ να είσαι φως. Και θα γίνει. Γίνεται, έρχεται ο Κύριος. Εσύ μείνε με προσοχή στο Λόγο του Θεού τώρα που σκοτεινιάζει. Εσύ εξήτει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου να μάθεις να ακούς το Θεό να σου μιλάει τώρα που σκοτεινιάζει. Εσύ ζήτησε από το Θεό να πλημμυρίσει την καρδιά σου με αγάπη τώρα που σκοτεινιάζει. Για να έρθουν και να βρουν το Χριστό σε σένα, τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας σε σένα και την αγάπη του Θεού και Πατρός σε σένα, τον μικρό, τον ασήμαντο, τον τυποτένιο και τον τυδανό. Πες δόξα στο Θεό. Αμήν, Κύριε Θεέ μου. Αλληλούια.